απορρίπτετε το πρωτείο σας, ναι ή όχι. Καταργείτε την όστια, τα χαπάκια που δίνετε αντί για τη κοινωνία, ναι ή όχι. Ο Πάπας απαντάει όχι. Δεν υπογράφω, λέει ο Άγιος Μάρκος ευγενικός. Και είπε τότε ο Πάπας ευγένες, και είπε ουδέν επί ίσαμε. Μάρκος υπέγραψε, ουδέν επί... Αντιθέτως, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης υπέγραψε τότε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ξεψύχησε και εκεί πέρα. Την ώρα που υπέγραφε. Πέθανε εκείνη τη στιγμή. Δεν δέχτηκε ο Θεός αυτή την ταπείνωση της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και νίκησε και σήμερα ο Άγιος Μάρκος ευγενικός. Είναι ο, είναι Μέγας και τρανός Άγιος της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι πιστεύω ότι εκείνη το λάθος σήμερα που είπε ο Άγιος Δημητριάδος περί νοσηρού οικουμενισμού, υπέρ του καλού οικουμενισμού, δηλαδή το να τους δείξουμε την Ορθοδοξία, αλλά 60 χρόνια που τη δείξαμε δεν βγάλαμε τίποτα. Και εγώ είμαι υπέρ των διαλόγων, να γίνονται διάλογοι, αλλά αφού ουδέν αποτέλεσμα, και πέρασαν όχι μια και δυο φορές που λέει ο Απόστολος Παύλος με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία, εκατοντάδες φορές. Τίποτα δεν εγώ πιστεύω, είχε. Πατέρα Νεκτάρη, αν μου επιτρέπετε, ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει έτσι πνεύμα, θα λέγαμε, να βοηθήσουν. Το πνεύμα τους δηλαδή δεν είναι να βοηθήσουν τους αιρετικούς να επανέλθουν στην Ορθοδοξία, αλλά νομίζω ότι μας οδηγούν. Το πιστεύω ότι αυτό φαίνεται τελικά από το αποτέλεσμα. Όχι βέβαια όλοι, αλλά κάποιοι νομίζω ότι μας οδηγούν για μια ένωση de facto πλέον. Διότι εδώ και 60 χρόνια. Αν μου επιτρέπετε, πατέρα Νεκτάρη, εδώ και 60 χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν, ας πούμε, συγχρωτισμοί, να υπάρχουν αναγκαλισμοί, να υπάρχουν ανταλλαγές γραμμάτων, να υπάρχουν συμπροσευχές. Είναι αυτά που βλέπουμε. Αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας. Ναι, μήπως μας οδηγούν σε ένωση, ή μήπως έχει γίνει ένωση, διότι βλέπουμε ότι αυλύνεται σιγά σιγά το πνεύμα, το ορθόδοξο πνεύμα και η ορθόδοξη θέση των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Θα σας κάνω μια ερώτηση, πατέρα Μάξιμε. Παρακαλώ. Γίνεστε παπικός? Όχι. Ούτε κι εγώ. Εσείς αγαπητοί μου τηλεθεατέ, γίνεστε παπικοί? Δεν νομίζω. Όχι. Να γυρίσουμε να ρωτήσουμε τον Πάπα αν γίνεται Ορθόδοξος. Ούτε αυτό το πιστεύω. Ούτε ο Πάπας θα γίνει Ορθόδοξος. Διότι το δήλωσε. Δεν γίνεται Ορθόδοξος. Οι Λατίνοι, όλος ο λαός αυτός, αλλάζουν θρήσκευμα και να πούνε θα γίνουμε Ορθόδοξοι. Ούτε αυτό πιστεύω. Εάν βγει ο δικός μας ο Πατριάρχης και πει, σαν τον Πατριάρχη που βγήκε και είπε να κάψουμε τις εικόνες, αδελφοί μου, αλλάξτε πίστη και γίνετε καθολικοί, θα επαναστατήσει όλος ο Ορθόδοξος λαός. Εάν βγει ο Πάπας από την άλλη πλευρά και πει, αδελφοί μου, κάναμε λάθος, οι Ορθόδοξοι έχουν το δίκιο, γι' αυτό πρέπει να γίνουμε Ορθόδοξοι, θα φάει το ξύλο της χρονιάς του ο Πάπας, θα τον σκοτώσουν οι καθολικοί επιτόπου. 1000 χρόνια δηλαδή θα του πούνε, μας κορόιδευες. Πώς λοιπόν να ενωθούνε? Ενώνεται ποτέ το ξύλο με το σίδερο? Δεν ενώνεται, με ό,τι κόλλα και να τα κολλήσει. Μπορούν να αλλάξει ο Πάπας και όλη η παπική εκκλησία και να γίνει ορθόδοξη ή εμείς να γίνουμε καθολικοί? Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό φοβούμε και πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί να είμαστε έτοιμοι για αντίδραση, ότι φοβούμε εκεί πέρα ότι προχωρείται μια ένωση όπως έγινε τότε επί Μάρκου του Ευγενικού με τα ολέθρια αποτελέσματα της σημερινής Ουνίας. Μια ψευτοένωση. Μια ψευτοένωσης, δηλαδή τι έγινε? Μένετε εσείς όπως είστε και τα θεωρούμε την πίστη σας δυτικά έθιμα. Τα θεωρούμε δυτικά έθιμα. Έτσι λέει η απόφαση της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας, που την υπέγραψαν, πρέπει να το πούμε στο λαό, όλοι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, πλην του Μάρκου του Ευγενικού και ενός αλλού Αγίου. Όλοι οι υπόλοιποι υπέγραψαν την απόφαση της ενώσεως. Την υπέγραψαν μαζί με τον Πατριάρχη. Και αρνήθηκε ο Μάρκος ο Ευγενικός, δεν την υπέγραψε. Και ο λαός ακολούθησε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Τι υπογράψανε? Υπογράψαν ότι μένει το ένα, μένει το άλλο, μένουν οι όστιες, μένει το πρωτείο. Τα αποδέχθηκαν όλα οι Ορθόδοξοι και λέει θα τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι ήθη και έθιμα της Δυτικής Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό που λέει η εγκύκλωση πατριαρχική, ότι οι δογματικές διαφορές δεν μας αφορούν. Τα χαρακτηρίζουμε ήθη και έθιμα, αυτοί θα χαρακτηρίσουν ήθη και έθιμα τα δικά μας. Καλή ώρα, όπως εμείς φοράμε την ιερατική μας στολή και λειτουργούμε. Οι Ρώσοι λίγο διαφέρουν, διότι σηκώνεται πάνω της ιερατικής στολής, πίσω ο σβέρκος σηκώνεται προς τα επάνω. Είναι ένα έθιμο που αλλάζει λίγο η στολή. Δεν έγινε τίποτα, έθιμο τους είναι να το κρατήσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο πάνε να περάσουν, αλλά εδώ δεν είναι στολές όμως τα δόγματα που μπορούν να τις αλλάξουμε και να πούμε δεν πειράζει, ας φοράνε εκείνη τη στολή και ας φοράμε εμείς ετούτη τη στολή. Εδώ είναι θέματα δογματικών διαφορών.
Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Και όπως είπε και ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός, στα θέματα της πίστεως ο χωρίς συγκατάβαση. Ο χωρίς συγκατάβαση. Δεν γίνεται συγκατάβαση. Δεν είναι δυνατόν, πίστεως. Έχετε ένα σύλλογο επ' ονόματι Αγίου Κοσμάτου Ιτωλού. Δεν είναι δυνατόν, εδώ δημιουργούνται διλήμματα μέσα στο λαό. Ο Άγιος Κοσμάς Ιτωλός μας λέει τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Δεν είναι δυνατόν από την άλλη πλευρά να λέμε θα γίνουμε αδέλφια εν Χριστώ εννοείται με τον Πάπα. Και τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Πάπας κρύβεται πίσω από όλα και υποσκάπτει την Ορθοδοξία. Θα είμαστε πάντοτε με ένα στιλέτο στην πλάτη. Δεν είναι εύκολα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιες ενώσεις. Και όποιος κάνει τις ενώσεις πιστεύω ότι θα μείνουν μόνοι τους. Διότι εδώ ας υπενθυμίσουμε ότι θα ξεσηκωθούν και ευτυχώς που ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όπως είπα, είναι αντιθανωτικός, το έχει δηλώσει. Δεν δέχομαι εγώ καθόλου τον Πάπα. Δεν τον δέχεται ούτε στην Ελλάδα να έρθει, δεν θέλει. Και είναι προς τιμήν και του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου. Και πρέπει να τονίσουμε ότι πέρυσι, το 1993 μάλλον, στο Λίβανο, υπέγραψε μια συμφωνία το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο μαζί με την Καθολική Εκκλησία, την Παπική. Και η Ιερά Σύνοδος η δικιά μας την απέρριψε στο Μπάλαμπεντ που έγινε αυτή η συμφωνία. Την απέρριψε η Ιερά Σύνοδός μας. Δεν θέλησε ούτε να την ακούσει. Μάλιστα, το Πατριαρχείο, όπως είναι γνωστό, προχωρεί κάποια ένωση και με τους μονοφυσίτες. Ένας άλλος κίνδυνος που κινδυνεύουμε σήμερα, διότι οι αιρετικοί δεν ήταν μόνο τότε, κινδυνεύουμε και σήμερα από τον Πάπα, κινδυνεύουμε και σήμερα από τους μονοφυσίτες, οι οποίοι είναι εκατομμύρια εκείνοι και εμείς είμαστε πολύ ολιγόριθμοι. Εδώ θα... Και, ναι, το θέμα των μονοφυσιτών έχουν προχωρήσει να μας ενώσουν αυτή τη στιγμή με τους μονοφυσίτες. Και είναι προς τιμήν πάλι της Ιεράς Συνόδου μας ότι καταδίκασε αυτή την ένωση. Την καταδίκασε αυτή την ένωση. Τους μονοφυσίτες. Δεν δέχτηκαν να ενωθούμε με τους μονοφυσίτες. Η Ελλαδική Εκκλησία. Και είναι προς τιμήν πάλι και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Σερβίας, επίσης και άλλων εκκλησίων, η Γεωργία και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπου καταδικάσαν αυτές τις ενώσεις και είπαν εμείς δεν προχωρούμε σε τέτοιου είδους ενώσεις. Τώρα, εάν τολμήσουν μερικοί πατριάρχοι ή μερικοί επίσκοποι και προχωρήσουν σε κάτι τέτοιες ενώσεις, θα έχουν το αποτέλεσμα που είχαν και τούτοι οι πατριάρχοι, οι οποίοι είπαν να κατέβουν οι Άγιες εικόνες. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν. Θα τους καταδικάσει η ιστορία, θα ξεσηκωθεί ο λαός, θα γίνουν σχίσματα επί σχισμάτων, θα ταλαιπωρηθεί ξανά η Εκκλησία μας. Είναι πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Τα βήματα του Πατριαρχείου, τα οποία αναφέρει, πιστεύω ότι έχουν πέσει 60 χρόνια, τώρα όλα πλέον 70 χρόνια έχουν πέσει στο κενό, Πατέρα Μάξιμε. Δεν ήρθε κανένα αποτέλεσμα. Δεν ήρθε. Όχι μόνο δεν ήρθε, αλλά ζημιώθηκε η Ορθόδοξη. Και ζημιώθηκε, όπως σας είπα. Κοντεύουμε να γίνουμε εμείς καθολικοί και όχι εκείνοι Ορθόδοξοι. Νομίζω ότι θα ήθελα να τονίσω κάτι και να καταγγείλω κάτι εδώ από την εκπομπή μας, μια που αναφερθήκατε στους μονοφυσίτες, ότι δυστυχώς ο Πατριάρχης Αντιοχίας έχει υπογράψει την ένωση με τους μονοφυσίτες, με τους Κόπτες και τους Αρμενίους. Και συλλειτουργούν κιόλας. Το οποίο είναι πέρα για πέρα, θα λέγαμε έτσι, καταδικαστέο και το δελιτόμεθα αυτό το πράγμα. Διότι υπάρχει κάνει υπομονή, πιστεύω, η Ιερά Σύνοδός μας. Και κάνει υπομονή άλλο. Φυσικά στα θέματα πίστος σου συγχωρεί συγκατάβασης. Κάνει, πιστεύω, υπομονή και προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα όρια, μήπως ο Πατριάρχης Αντιοχίας, ο οποίος ελοξοδρόμησε, η αλήθεια είναι, την Ορθόδοξη πίστη. Μέχρι και το Μωάμεθ είχε πει για προφήτη του Χριστού, Αντιοχίας. Ακριβώς. Θα ήθελα προσπαθώ να... ότι εξαντλεί την υπομονή της, πιστεύω, η Αγία και η Ιερά Συνοδός μας, και ότι κάποια στιγμή, αν δει ότι προχωρούν τα πράγματα, θα αντιδράσει. Υπάρχει όμως... και σίγουρα, όπως απέκοψε τον Πάπα το ψωριασμένο αυτό πρόβατο, έτσι και το ψωριασμένο πρόβατο τον Ιγνάτιο Αντιοχίας θα τον αποκόψει. Ναι. Ήδη στη συνείδηση του λαού πλέον του Ορθοδόξου έχει ξεπέσει. Θα τον αποκόψει, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο γεγονός. Έχουμε σημαντικό. Κοινωνία αιρετικών πλέον. Κοινωνία εκείνος με G έρχεται εδώ. Συλλειτουργούμε και εμείς και το δηλητήριο της αιρέσεως προχωρεί, μεταδίδεται. Είναι γνωστή η κοινωνία. Θα τον αποκόψει, γιατί εδώ βλέπουμε και ένα άλλο, Πατέρα Νεκτάριε, σπουδαίο γεγονός, σημαντικό, το οποίο είχα προαναφέρει σε άλλες εκπομπές παλαιότερα, ότι εδώ, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, μέσα στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στην οδό Ακαδημίας, από την Ομόνια πολύ κοντά κλπ.,
διαπιστώσαμε, πληροφορηθήκαμε και διαπιστώσαμε ότι γίνεται εκεί μέσα λειτουργία σε εισαγωγικά, λειτουργούν σε εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, οι αιρετικοί μονοφυσίτες. Δηλαδή έχει δώσει την άδεια, όπως πληροφορηθήκαμε, ο Αρχιεπίσκοπος εδώ, ο Αθηνών, ο κύριος Σεραφείμ, να λειτουργούν μέσα μονοφυσίτε. Αυτό είναι, τι να πω, δηλαδή είναι πέρα. Έχει ήδη καταδικαστεί και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακληθεί αυτή η απόφαση από ό,τι έχω ακούσει. Το εύχομαι, διότι αυτό δείχνει τις διαθέσεις. Έχει αντιδράσει ο λαός σε την απόφαση, η οποία πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή ξέρετε στο εξωτερικό, δεν έχουμε εμείς, στη Γερμανία ένα παράδειγμα, δεν έχουμε δικούς μας ναούς να λειτουργήσουν οι ιερείς μας και αναγκάζονται οι αιρετικοί όταν τελειώσουν τη δικιά τους λειτουργία και παραχαρούν τους δικούς τους ναούς και μπαίνουμε και λειτουργούμε εμείς μέσα, αφού τελεστεί ένας αγιασμός και διαβαστούν κάποιες ευχές και γίνεται κάποια συγκατάβαση. Νομίζω πάνω σε αυτή τη συγκατάβαση, κάπου εκεί βασίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και έδωσε αυτή την άδεια, αλλά από ό,τι έχω πληροφορίες, μάλλον θα ανακληθεί αυτή η άδεια, διότι έχει κατασκανδαλιστεί, αλήθεια είναι, ο λαός. Και από ό,τι άκουσα, ότι κάποιοι ετοιμάζονται την ώρα που λειτουργούν να εισβάλλουν μέσα, να πετάξουν τον κόπτη ιερέα, να τον πετάξουν έξω και θα έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Τους αξίζει, νομίζω τους αξίζει αυτό, πατέρα Νεκτάρη. Λοιπόν, γιατί φυσικά βεβηλώνεται ο Ορθόδοξος Ναός, δεν επιτρέπεται. Ταύτα θα είχα να πω γύρω από τους διαλόγους, ότι οι διάλογοι πρέπει να γίνονται όταν σκοπιμότητα έχουν φυσικά τη διάδοση της Ορθοδοξίας μας, χωρίς όμως συμπροσευχές, χωρίς να προχωρούμε έστω και σε μικροσυλλήτουργα, όπως έγινε το 87 με τον Πατριάρχη τον Δημήτριο στη Ρώμη, διότι αυτά δυστυχώς θα φέρουν άσχημα αποτελέσματα στην Ορθοδοξία μας. Ναι, σε ένα σωστό και καλό διάλογο πήγε και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, πήγαν και οι Άγιοι μας σε αυτούς τους διαλόγους, διότι σκοπός μας είναι να τους επιστρέψουμε. Εάν ο σκοπός μας είναι να τους επιστρέψουμε, ναι. Εάν σκοπός είναι να χάσουμε αυτά που έχουμε, να χάσουμε και τα αυγά, να χάσουμε και τα καλάθια, είναι προτιμότερο να μείνουμε στην απομόνωση, που δεν είναι απομόνωση τελικά. Δεν είναι. Διότι το διαμάντι και στο βούρκο να το πετάξεις, διαμάντι είναι. Η Ορθοδοξία μας δεν χάθηκε στους σκληρά χρόνια της τουρκοκρατίας. Δεν χάνεται. Πύλη άδου, ου κατησχείς ουσία αυτής. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν, ευτυχώς δόξα τω Θεώ, και μαχητέοι ιερείς υπάρχουν, και μαχητέοι επίσκοποι υπάρχουν, που είναι έτοιμοι να τα παίξουν κορώνα γράμματα και να διακόψουν και μνημόσυνα ακόμα πατριαρχών και μνημόσυνα αρχιεπισκόπων και μνημόσυνα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ο Αυγουστίνος είχε διακόψει κάποτε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και αμέσως μαζεύτηκε. Ας μην ξεχνούμε ότι το Άγιον Όρος, σύσσωμο το Άγιον Όρος, εδήλωσε στον Πατριάρχη ότι αν προχωρήσει σε ένωση με τους καθολικούς ή με τους μονοφυσίτες, αυτομάτως θα ξεσηκώσουν επανάσταση. Αλλά όχι μόνον αυτοί, και εμείς το δηλώνουμε αυτό. Και εμείς το δηλώνουμε. Θα χτυπάμε πένθυμα το καμπαναριό και θα διακόψουμε. Οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια ένωση de facto, είτε υποχωρώντας εμείς και λίγο εκεί να υποχωρήσουμε, διότι δεν είναι μια σκόνη που κάθισε, ξέρετε, το σώμα επάνω μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε σκόνη θέλουμε. Το μάτι δεν δέχεται σκόνη όμως. Δεν δέχεται το παραμικρό, έτσι είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν δέχεται την παραμικρή πλάνη. Να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους φιλήσουμε σαν ανθρώπους, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Στα θέματα πίστεως όμως, ούση χωρίς η κατάβαση. Δεν θα δεχτούμε την παραμικρή, δηλαδή, να κάνει, πιστεύω, και κανένας κληρικός μας και κανένας επίσκοπός μας δεν θα κάνει πίσω. Αν και το συνοδικό δείχνει ότι και οι ιερείς πέταξαν εικόνες, διαβάσαμε σήμερα, οι ιερείς από ενορίες έκαψαν εικόνες όταν το είπε ο Πατριάρχης, διότι θέλησαν να κάνουν υπακοή, λέει, στον Πατριάρχη. Είναι η κακή υπακοή αυτή. Την οποία, λέει η Αγία Γραφή, πείθεστε και υπακούετε της ηγουμένης, αλλά όταν αυτή αγρυπνούσει, λέει, υπέρ των ψυχών ημών, όταν αγρυπνά για τη σωτηρία της ψυχής μου, ναι, θα υπακούσω τυφλά και θα πω να είναι ευλογημένο. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει το πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώπες, έστω και αν μας στείλουν εξορία, όπως στείλαν εξορία και πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι γνωστόν και διάβασα τώρα σε ένα τελευταίο περιοδικό που κυκλοφόρησε Αγιορείτικο κάποια επιστολή που αναφέρει μέσα ότι η Ιερά Σύνοδος αφόρησε του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Άγιο
Αρσένιο, τον Πάριο, τον Άγιο Θανάσιο και τα λοιπά, τους αφόρησε. Σκολιβάδες. Σκολιβάδες, τους αφόρησε. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε Αγίους. Η Ιερά Σύνοδος αφόρησε, η Εκκλησία ανακήρυξε Αγίους. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ξήρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον έστειλε εξορία. Οι πατριαρχάδες τον στείλαν εξορία.